Βρισκόμαστε στην παραλία του Ακάνθους, εδώ όπου για 10 τη συνεχόμενη χρονιά διοργανώνεται το τουρνουά Beach Water Polo. Ένα τουρνουά που έχει πολύ μεγάλη επιτυχία, μεγάλη προσέλευση κόσμου, ενώ έχει και εορταστικό χαρακτήρα την φετινή χρονιά και κάποιες διαφοροποιήσεις σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια, όπως το τουρνουά μικρότερων ηλικιών. Αθλητές από όλο τον κόσμο, φημισμένοι πολίστες, έρχονται εδώ στην παραλία του Ακάνθους για να πάρουν μέρος με τις ομάδες τους σε μια διοργάνωση που υπόσχεται θέαμα, συγκινήσεις αλλά και πολλή διασκέδαση. Είναι κοντά μου ο Ρέστης Κανελόπουλος, ένας εκ των διοργανωτών του τουρνουά Beach Water Polo εδώ στο Ακάνθους. Ο Ρέστη, καλησπέρα. Καλησπέρα και από μένα. Ευχαριστούμε πολύ που είστε εδώ για ακόμα μια χρονιά και μας στηρίζετε. Χαιρόμαστε και εμείς που σε βλέπουμε για ακόμη μια χρονιά. Και πάλι εδώ στην παραλία του Ακάνθους και πάλι για το φημισμένο πλέον τουρνουά Beach Water Polo. Πώς νιώθεις σε άλλη μια χρονιά εδώ? Είναι η 10η χρονιά, είναι επαιτειακή χρονιά και γιορτάζουμε φέτος τα 10 χρόνια Beach Water Polo στην Ελλάδα. Είμαστε πολύ χαρούμενοι που καταφέραμε για ακόμα ένα καλοκαίρι να βρεθούμε όχι μόνο εδώ αλλά και σε όλα τα υπόλοιπα μέρη που είχαμε προγραμματίσει. Έως τώρα όλες οι διοργανώσεις έχουν κριθεί με επιτυχία, οπότε μόνο χαρούμενοι και περήφανοι μπορούμε να είμαστε γιατί έχουμε καταφέρει μέχρι στιγμής. Βρίσκεστε από την Παρασκευή εδώ στην παραλία του Ακάνθους. Πώς έχει κυλήσει μέχρι στιγμής η διοργάνωση? Με δεδομένο ότι είχαμε 30 ομάδες, 20 ομάδες για το τουρνουά των μεγάλων και 10 ομάδες για το τουρνουά των μικρών, έχει κυλήσει εξαιρετικά. Το πρόγραμμα έχει βγει πολύ άνετα. Παρότι οι αγώνες είναι πάρα πολλοί, γιατί πρέπει να πούμε ότι γίνονται περίπου 120 με 130 αγώνες, που είναι ένας αριθμός πολύ μεγάλος για τέτοιο τουρνουά. Όλα κυλάνε εξαιρετικά, τα παιδιά το διασκεδάζουν. Έχουν έρθει ομάδες από το εξωτερικό, ομάδες από την επαρχία εδώ από την Ελλάδα. Οπότε προς το παρόν είμαστε πολύ καλά. Υπάρχουν κάποιες διαφορές στο φετινό τουρνουά, τώρα που είναι και επαιτειακό, συμπληρώνονται 10 χρόνια σχέση με τα προηγούμενα? Ναι, η πρώτη και κύρια αλλαγή είναι ότι φέτος βάλαμε το τουρνουά των μικρών, που γίνεται για πρώτη φορά στην Αθήνα. Αυτό γίνεται στα πλαίσια του World League, που επίσης είναι μια καινοτομία φετινή και με στάσεις που είναι από το εξωτερικό και την Ελλάδα. Δηλαδή ξεκινήσαμε από το Οικίκε που βρίσκεται στη Λατινική Αμερική, πήγαμε στην Κέρκυρα, στη Λεμεσό, τώρα πήγαμε μετά στην Κροατία. Η επόμενη στάση είναι εδώ στο Ακάνθους και θα κλείσουμε με το τουρνό του Βόλου 14 με 15 Σεπτεμβρίου. Είναι κοντά μου η αθλήτρια πόλο της Βουλιαγμένης και της Εθνικής Ομάδας, η Έλενα Ελληνιάδη. Καλησπέρα, Έλενα. Καλησπέρα και από μένα. 10η χρονιά το Beach Water Polo εδώ στο Ακάνθους, μια διοργάνωση που γιγαντώνεται. Πώς σου φαίνεται εσύ που είσαι παρούσα εδώ όλες αυτές τις ημέρες? Είναι μια μεγάλη διοργάνωση που γίνεται κάθε χρόνο σε διαφορετικά μέρη της Ελλάδας και στο εξωτερικό ακόμα. Έχουμε πάντα πολλές συμμετοχές, στηρίζουν ό,τι κάνουμε και τα παιδιά και όλα. Και μέχρι στιγμής διοργανώνεται κάθε τουρνά με επιτυχία. Μάθαμε ότι ασχολείσαι χρόνια με το Beach Water Polo. Πώς ξεκίνησε η αγάπη σου για αυτό το άθλημα? Η αλήθεια είναι ότι είχα έρθει πριν 7 χρόνια περίπου, ήμουν 13 χρονών πρώτη φορά. Ήμουνα μόνη μου, ενώ το μόνο κορίτσι μικρή. Και σαν πιο μεγάλοι διοργανωτές και αυτά, με αγκαλιάσανε, με περιμένανε πώς και πώς. Και από τότε είμαι βασικό μέλος της διοργάνωσης. Είναι αυτό που σου αρέσει περισσότερο? Είναι ωραίο να παίζεις beach water polo γιατί ξεφεύγεις από τις συνθήκες του αγώνα και του στρες και ό,τι άλλο υπάρχει στην υδατοσφαίριση. Οπότε είναι μεγάλη χαρά για όλους τους αθλητές. Όπως είπαμε, είσαι μέλος της ομάδας της Βουλιαγμένης, μέλος και της εθνικής ομάδας, των εθνικών ομάδων. Πες μας λίγα λόγια για την χρονιά που πέρασε για σένα σε προσωπικό επίπεδο και σε ομαδικό και για την χρονιά που έρχεται της σκέψης. Είχαμε μια πολύ καλή χρονιά με τη Βουλιαγμένη. Δουλέψαμε από την αρχή της σεζόν μέχρι το τέλος, δεν παρατήσαμε κανένα παιχνίδι, καμία προπόνηση, οτιδήποτε. Τώρα ακόμα δεν έχουμε ξεκινήσει, έχω ακόμα υποχρεώσει με την εθνική ομάδα και με το που ξεκινήσουμε και με τη Βουλιαγμένη έχουμε τους ίδιους υψηλούς στόχους. Καλή συνέχεια, Έλληνα, σας ευχαριστούμε πολύ και πολλές επιτυχίες. Εγώ ευχαριστώ.
Κοντά μου είναι ένας ακόμη παίκτης ο οποίος συμμετέχει στο φετινό τουρνουά, ο Γιώργος Καλαϊτζής, ο οποίος είναι επίσης και αθλητής του ΠΑΟΚ. Γιώργο, καλησπέρα και σε εσένα. Καλησπέρα, καλησπέρα. Βρίσκεσαι και εσύ εδώ, σε αυτό το πολύ όμορφο τουρνουά, στην παραλία του Ακάνθους, για 10η συνεχόμενη χρονιά. Διεξάγεται αυτό το τουρνουά, το οποίο πλέον έχει γιγαντωθεί με τη συμμετοχή μικρών και μεγάλων αθλητών από όλο τον κόσμο. Πώς σου φαίνεται η διοργάνωση? Κάθε χρόνο είμαστε εδώ και στηρίζουμε τη διοργάνωση, γιατί έχει γίνει θεσμός πλέον, έχει καθιερωθεί όπως είπες. Είναι ένα πολύ ωραίο τουρνουά. Οι αθλητές επιστρέφουν από τις διακοπές τους και προσαρμόζονται σιγά σιγά στην προετοιμασία της ομάδας. Επομένως, αυτό τους βοηθάει μέσω της διασκέδασης του παιχνιδιού να προσαρμοστούν λίγο πιο όμορφα, ας πούμε, και όχι με τόσο δύσκολη προπόνηση. Ξεφεύγουν λίγο. Είναι ωραία διοργάνωση. Φέτος είμαι πάλι σε ομάδα, συμμετέχω σε ομάδα. Πάμε καλά. Συνεχίζετε κιόλας, δεν έχετε αποκλειστεί ακόμη? Όχι, όχι, όχι. Κάνουμε χαβαλέ, περνάμε ωραία. Θα το πάρετε το χρυσό? Η αλήθεια είναι ότι δεν συμμετέχουμε για να πάρουμε μετάλλιο. Ξεκάθαρο. Δηλαδή, προσπαθούμε να το χαρούμε όσο περισσότερο μπορούμε. Γιατί, όπως είπα, σε λίγο ξεκινάνε και οι υποχρεώσεις με τις ομάδες μας. Οπότε, κοιτάμε να το χαρούμε και μέσα από αυτό, εντάξει, άμα πάρουμε μετάλλιο. Θάλασσα ή πισίνα, πού είναι πιο δύσκολα? Στη θάλασσα. Στη θάλασσα, ναι, ναι. Στη θάλασσα είναι λίγο πιο δύσκολο. Εντάξει, είναι λίγο και το κύμα. Να σου πω την αλήθεια, επειδή δεν παίζεις με την ίδια ορμή, δύναμη και συγκέντρωση όπως σε αγώνα κανονικό, δεν μπορείς να κρίνεις κιόλας 100% που είναι πιο δύσκολο, αλλά εντάξει, πισίνα είναι λίγο πιο ήρεμα τα πράγματα αυτό. Εύχομαι καλή επιτυχία, καλή συνέχεια και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ, να είσαι καλά. Κοντά μου είναι δύο αθλητές που συμμετέχουν στο φετινό τουρνουά Beach Water Polo στο Ακάνθους και είναι και αθλητές της Εθνικής Εφήβων, ο Μάνος Ανδρεάδης και ο Γιώργος Κατσαγούνος. Να ξεκινήσουμε με σένα, Μάνο. Πώς σου φαίνεται μέχρι στιγμής η φετινή διοργάνωση? Εντάξει, είναι μια διοργάνωση διαχρονική. Σίγουρα είναι πολύ επιτυχημένη διοργάνωση, τέσσερα χρόνια, και κάθε χρόνο φαίνεται ότι γίνεται και καλύτερη. Τι είναι αυτό που σε τραβάει, που σου αρέσει στο Beach Water Polo? Εντάξει, είναι ο συνδυασμός ότι είναι το άθλημα που αγαπάμε πάρα πολύ. Συνδυασμό ότι γίνεται και στη θάλασσα και ότι είναι και καλοκαίρι, άρα είναι ένας πολύ καλός συνδυασμός και προσελκύει και πάρα πολύ κόσμο κάθε χρόνο. Πήρατε μέρος φέτος, είχατε και εσείς τη δική σας ομάδα, τους αμυλοκλέφτες, πώς τα πήγατε? Εντάξει, ήμασταν μια ομάδα από... ήμασταν παιδιά από πολλές ομάδες και αποκλειστήκαμε στα προημιτελικά, αλλά εντάξει, σημασία είναι συμμετοχή και ότι περάσαμε καλά και διασκεδάσαμε αυτό. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πάμε και στον Γιώργο. Γιώργο, καλησπέρα και σε εσένα. Καλησπέρα. Είναι μια διοργάνωση που καλό θα ήταν να καθιερώνεται κάθε χρόνο, γιατί προωθεί το άθλημα. Μαζεύονται μικρά παιδιά, παίρνουν εμπειρίες με μεγάλους αθλητές από την Εθνική Αντρών και από όλες τις ηλικιακές κατηγορίες. Και είναι ένα ωραίο event που ενισχύει τον αθλητισμό και το πόλο πιο ειδικότερα. Είχατε ξαναδηλώσει συμμετοχή στο παρελθόν? Ναι, ναι, κάθε χρόνο. Ήταν σήμερα, φέτος δηλαδή, είναι η πολλωστή φορά που παίρνετε μέρος. Πώς σου φάνηκε σαν εμπειρία φέτος? Εντάξει, πάνω κάτω τα ίδια με πέρυσι. Την ίδια πορεία είχαμε. Αποκλειστήκαμε πάλι στα προημιτελικά, ναι. Ευελπιστούμε του χρόνου να είμαστε πιο δυνατοί. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, παιδιά. Καλή συνέχεια. Μια επίθεση τώρα για τα ρετάλια. Ένα τέτα-τέτ με τον τερματοφύλακα της Παφίλια. Η μπάλα φεύγει πίσω. Για να δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτή η επίθεση για τα ρετάλια, τα οποία είχαν το πρώτο γκολ της αναμέτρησης. Εδώ προσπάθησαν με το πόδι. Δεν τα κατάφεραν και μια πολύ όμορφη επέμβαση εδώ από τον τερματοφύλακα των Παφίλια. Κοντά μου είναι η Σταυρούλα Δουρέκα, επίσης μέλος της Οργανωτικής Επιτροπής εδώ στο τουρνουά Beach Water Polo World League στο Ακάνθους. Σταυρούλα, καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Λοιπόν, μια πολύ μεγάλη και επιτυχημένη διοργάνωση για ακόμη μια χρονιά εδώ στην παραλία του Ακάνθους. Μια διοργάνωση που εκτείνεται σε πάρα πολλά σημεία στον κόσμο, στην Ελλάδα. Πες μας λίγα λόγια. Είναι άλλη μια χρονιά που το Beach Water Polo είναι εδώ πέρα στο Ακάνθους. Είναι η 10η χρονιά του που γίνεται αυτό το event. Όπως βλέπετε, είναι ένα μεγάλο event που το οποίο
προσελκύει πολύ κόσμο της υδατοσφαίρησης και ερχόμαστε όλοι εδώ πέρα και κάθε χρόνο περνάμε καλά. Ξέρουμε ότι θα έρθουμε στο τέλος καλοκαιριού εδώ πέρα και θα περάσουμε ωραία. Και έχει και έναν χαρακτήρα γιορτής το φετινό τουρνουά, καθώς συμπληρώνονται 10 χρόνια και υπάρχουν και αρκετές διαφοροποιήσεις, όπως μας είπαν και οι προηγούμενοι, έτσι και με τουρνουά μικρότερων ηλικιών. Υπάρχει και τουρνουά μικρότερων ηλικιών που δεν υπήρχε τα προηγούμενα χρόνια. Πρώτη φορά έχουμε 2 τερέν μέσα στο η θάλασσα. Το ένα τερέν είναι για τους μεγάλους και το ένα για τους μικρούς. Και είναι η 10η χρονιά του Beach Water Polo και ελπίζουμε να τελειώσει ωραία σήμερα. Ευχαριστούμε, Σταυρούλα. Καλή συνέχεια. Ευχαριστώ και εγώ. Γεια σας. Η μπάλα στα ρετάλια και πάλι. Θέλουν να τελειώσουν ένα ακόμη σετ. Για να δούμε αν θα καταφέρουν να βρουν δίχτυα σε αυτή την επίθεση με γυριστό. Πολύ ωραίο. Πολύ ωραίο γκολ για τα ρετάλια και ολοκληρώνεται και αυτό το σετ υπέρ της ομάδας ρετάλια. Τα οποία για μια ακόμη φορά είχαν περισσότερη φαντασία. Ήταν η περισσότερο εύστοχη ομάδα. Είναι δίπλα μου ο Ρέστης Σαλάχας, όπως μας είπε ο πιο παλιός αθλητής του Beach Water Polo και ένας από τους πιο επιτυχημένους. Καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Μεγάλη εμπειρία, όπως μας είπατε, στο Beach Water Polo και έρχεστε για μια ακόμη χρονιά εδώ στο Ακάνθους να πάρετε μέρος, να διασκεδάσετε κι εσείς. Πείτε μας δύο λόγια. Είναι 10η χρονιά το οποίο το διοργανώνουμε. Από τα πρώτα κιόλας χρόνια είμαι εδώ και φτιάχνω ομάδα και έρχομαι κάθε χρόνο και όπου πηγαίνει, Μυτιλίνη, Ναύπλιο, παντού. Είναι ένα event το οποίο είναι πολύ καλό για το άθλημά μας. Παρουσιάζεται ως το καλύτερο πλέον. Πάνε και το βγάλανε και στο παγκόσμιο, πήγανε και παίξανε beach water polo. Οπότε είναι κάτι πάρα πολύ καλό για μας. Είναι κάτι που γιγαντώνεται δηλαδή, που από στόμα σε στόμα έτσι και με τις πολλές συμμετοχές κάθε χρόνο υπάρχει μια μεγάλη άνθηση δηλαδή. Ναι, 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 είναι πολύ σημαντικό γιατί έρχονται πολύ μικρά παιδιά ηλικίας 13, 14 και παίζουν εδώ πέρα. Έχουμε όλη μέρα ένα επιπλέον τερέν για να παίζουν τα παιδιά, για να το αγαπήσουν από μικρά και να προχωρήσουν να παίξουν σε μια μεγάλη κατηγορία και αυτά μια μέρα. Τι πρέπει να έχει κανείς, τι χαρακτηριστικά για να έχει έτσι επιτυχία στο beach water polo? Θέληση και αγάπη για αυτό που κάνει, να το αγαπάει το άθλημα. Και όπως φαίνεται εδώ και από τον κόσμο που έχουμε και από τις συμμετοχές, το αγαπάνε πολύ. Παίρνετε κι εσείς μέρος με μια ομάδα και μάλιστα συνεχίζετε τώρα εδώ στις τελευταίες φάσεις. Πείτε μας δύο λόγια γι' αυτό. Ναι, κάθε χρόνο και εγώ έχω μια ομάδα. Έτσι και φέτος. Πώς λέγεται η δικιά σας? Η δικιά μου ομάδα λέγεται Παφίλια. Και χαίρομαι κάθε φορά και με όποιον αντίπαλο παίζω το χαίρομαι πραγματικά. Εύχομαι καλή επιτυχία και να το σηκώσετε πάλι για άλλη μια χρονιά. Να είστε καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχω δίπλα μου και τον Πέτρο Βλαντή, προπονητή του ΑΝΟ Μεταμόρφωσης και μέλος εδώ της ομάδας Ρετάλια. Πέτρο, καλησπέρα. Καλησπέρα. Παίρνεις και εσύ μέρος σε αυτή την γιορτή του Πόλο, ουσιαστικά αυτή την μεγάλη διοργάνωση. Πες μας εντυπώσεις. Καταρχάς είναι, αν δεν κάνω λάθος, η 10η χρονιά που συμμετέχουμε σαν ομάδα. Και δυστυχώς φέτος δεν έχουμε την τιμή να είναι και ο αρχηγός μας εδώ, ο Νίκος Σκαρβέλης, ο οποίος λείπει σε επαγγελματικό ταξίδι στο Ντουμπάι. Μπορεί να περνάει και καλύτερα από εμάς. Γενικότερα είναι μια διοργάνωση στην οποία συμμετέχουμε, όπως σου είπα, κάθε χρόνο, γιατί μας αρέσει πρώτα απ' όλα γιατί το διασκεδάζουμε. Εγώ, ας πούμε, που έχω σταματήσει να παίζω χρόνια, το κάνω γιατί το γουστάρω ούτως ή άλλως. Είναι μια διοργάνωση πλήρης, όπου συναντάμε φίλους κάθε χρόνο, είναι το ραντεβού μας εδώ. Και προσπαθούμε όσο μπορούμε να το ακολουθούμε όπου πάει. Δηλαδή, φέτος έχουμε πάει Λεμεσό δύο χρονιές, φέτος πήγαμε Κέρκυρα, κανονίζουμε να πάμε Βόλο. Γενικότερα είναι μια διοργάνωση την οποία την αγαπάμε πολύ σαν ρετάλια.
και κοιτάμε να συμμετέχουμε κάθε χρόνο όσο πιο δυναμικά μπορούμε. Ακριβώς. Ποιος θα κατακτήσει το επετειακό τουρνουά των 10 χρόνων. Είδαμε, ξεκίνησε ο αγώνας και ξεκινάει. Όχι, δεν ήταν γκολ. Θα δούμε δυνατές μάχες. Η Pro Hondreco είναι μια ομάδα που έχει. Να το, το πρώτο γκολ. Να το πρώτο γκολ, ναι, το είδαμε. Και είναι για τους DBA, έτσι. Ακριβώς. Να πούμε ότι η Pro Hondreco είναι μια ομάδα που έχει ξεκινήσει και έρχεται από πολύ μικρή ηλικία. Και είδαμε ότι μετά από χρόνια φτάσανε στο μεγάλο τελικό. Είναι δίπλα μου ο διοργανωτής του τουρνουά Beach Water Polo εδώ στο Ακάνθος, ο Ανδρέας Γαρίφαλος. Ανδρέα, καλησπέρα. Είμαστε μαζί για άλλη μια χρονιά. Μια χρονιά όπου έχει εορταστικό χαρακτήρα αυτό το τουρνουά. Συμπληρώνονται 10 χρόνια. Πες μας δύο λόγια. Ακριβώς. Φέτος είναι η 10η χρονιά της διοργάνωσης. Είμαστε πάρα πολύ περήφανοι γι' αυτό, γιατί έχουμε φτάσει σε ένα πάρα πολύ υψηλό επίπεδο, αφού φέτος γυρίσαμε σε πάρα πολλές χώρες το event. Ξεκινήσαμε το Φεβρουάριο και πήγαμε στη Χιλή. Συνεχίσαμε με τη Λάρνακα και τη. Συγγνώμη, πήγαμε στην Κέρκυρα, μετά πήγαμε στη Λεμεσό. Μετά πήγαμε στην Κροατία. Τώρα είμαστε εδώ πέρα στην Αθήνα και θα κλείσουμε με Βόλο για φέτος. Ενώ του χρόνου θα προσθεθούν και άλλοι προορισμοί. Θέλω να πιστεύω ότι κάθε χρόνο γινόμαστε και πιο μεγάλοι και όλο και περισσότερα παιδιά έρχονται και παίζουν το beach polo. Και είναι μια διοργάνωση, αυτό ήθελα να πω, που γιγαντώνεται χρόνο με το χρόνο, έτσι, και νομίζω μόνο ικανοποίηση σας προσφέρει αυτό. Ακριβώς, μόνο ικανοποίηση, γι' αυτό είμαστε εδώ πέρα από το πρωί μέχρι το βράδυ. Το ευχαριστιόμαστε, όπως νομίζουμε και όλα τα παιδιά που έρχονται εδώ πέρα και παρακολουθούν και παίζουν στους αγώνες μας. Βλέπουμε και πάλι πολλές ομάδες, πάρα πολλοί κόσμος, αθλητές από όλο τον κόσμο, από όλα τα μέρη του πλανήτη και κάποιες διαφοροποίησεις. Φέτος μάθαμε ότι υπάρχει και τουρνουά μικρότερων ηλικιών, έτσι. Ακριβώς. Φέτος να πούμε ότι στο event αυτό εδώ πέρα που γίνεται στο Ακάνθος έχουν έρθει δύο ομάδες από την Κροατία, οι οποίες προκριθήκαν από το τουρνουά που έγινε εκεί. Η ΕΠΙΦΑ που είναι από τη Χιλή, που και εκείνη είχε προκριθεί σε αυτούς τους αγώνες, στο τουρνουά που έγινε στη Χιλή. Και υπάρχουν και κάποια άλλα άτομα γενικά που έχουν έρθει από όλο τον κόσμο. Ενώ το τουρνουά των Under 15 έχει 10 ομάδες συμμετοχή και βλέπουμε όλους τους μικρούς μπιτσπολίστες που είναι τρελαμένοι, έχουν έρθει εδώ πέρα και παίζουν το άθλημα, κάνουν το άθλημα που αγαπάνε και ευχαριστούν την παραλία και τη θάλασσα. Σίγουρα είναι πολύ όμορφο αυτό, γιατί παίρνουν και από μικρές ηλικίες το ερέθισμα, ασχοληθούν με το πόλο, έτσι. Ακριβώς. Και αυτός είναι ο στόχος μας. Αυτός είναι ο σκοπός. Όχι μόνο για τα παιδιά που βρίσκονται εδώ πέρα και αγωνίζονται, αλλά και για τα άτομα που παρακολουθούν το πόλο. Αυτός είναι να δημιουργηθεί ένα awareness, όπως λέμε, για να ξεκινήσουν να παίζουν περισσότερα άτομα το άθλημα που αγαπάμε. Λοιπόν, τώρα βρισκόμαστε σε ένα κρίσιμο σημείο. Αν δεν κάνω λάθος, ξεκινάει η ημιτελική φάση. Σοβαρεύουν σιγά σιγά τα πράγματα. Πώς θα κυλήσει η διοργάνωση μέχρι το τέλος της ημέρας, πιστεύεις? Έχουν μείνει πολύ λίγοι αγώνες για το μεγάλο τελικό. Εντάξει, όλοι νομίζω ότι είναι πάρα πολύ ευχαριστημένοι. Τους βλέπω πάρα πολύ δυνατούς. Πολύ καλές ομάδες έχουν φτάσει και φέτος και συμπληρώνουν την τετράδα. Νομίζω θα δούμε πολύ καλούς αγώνες. Θα τους δούμε live από εσάς. Μένει μόνο να δούμε ποιος θα είναι ο μεγάλος νικητής. Ευχαριστούμε πολύ, Ανδρέα. Θα τα πούμε. Καλή συνέχεια. Εμείς ευχαριστούμε που ήσασταν εδώ. Δεν πάλι κατέληξε έξω μετά από την προσπάθεια της ομάδας των Pro Hondreco. Και θα έχουμε πέναλτι για τους DBA, καθώς έβγαλαν για ακόμη μια φορά την μπάλα έξω οι Pro Hondreco. Είναι και αυτός ένας από τους κανονισμούς αυτού του τουρνουά. Εκτέλεση πέναλτι και γκολ. Κοντά μου είναι φυσικά μια σπουδαία προσωπικότητα στον χώρο της υδατοσφαίρησης, ο κύριος Γιάννης Γαρίφαλος, οργανωτής του τουρνουά για μία ακόμη χρονιά. Καλησπέρα σας, κύριε Γαρίφαλε. Καλησπέρα, ευχαριστούμε πολύ. Δέκατη συνεχόμενη χρονιά για το τουρνουά Beach Water Polo. Βρισκόμαστε εδώ στην παραλία του Ακάνθους για ακόμη ένα καλοκαίρι. Πώς βλέπετε τη φετινή διοργάνωση? Η φετινή διοργάνωση ήταν αναμενόμενο, θα έχει επιτυχία και όντως έχει. Προσθέσαμε και ένα τουρνουά μικρής ηλικίας κάτω από 15 για να δημιουργήσουμε το ενδιαφέρον για την ανάπτυξη του αθλήματος. Έχει γίνει πολύ επιτυχημένο και αυτό και προχωράμε όπως κάθε χρόνο να μαζεύουμε τα παιδιά πριν από το ξεκίνημα της νέας σεζόν, το αγωνιστικό, να έρχονται εδώ να διασκεδάσουν και να περνάνε τις τελευταίες μέρες του καλοκαιριού. Φαντάζομαι σας γεμίζει ικανοποίηση και είναι μια επιβράβευση για τον δικό σας κόπον.
το ότι έρχονται κάθε χρόνο αθλητές από όλο τον κόσμο, όλων των ηλικιών και φημισμένοι πολίστες και κάποιοι που δεν ασχολούνται τόσο καλά με το άθλημα αυτό, δεν ασχολούνται επαγγελματικά, ας το πούμε έτσι. Δεν υπάρχει βέβαια επαγγελματικό πόλο, αλλά θέλω να πω. Σας γεμίζει ικανοποίηση όλο έτσι. Φυσικά, φέτος είχαμε δύο ομάδες από την Κροατία, μία ομάδα από τη Χιλή, η οποία έχει ξανάρθει. Είχαμε μεμονωμένες συμμετοχές από όλες τις χώρες του κόσμου. Ήταν εδώ η καλύτερη τροματοφύλακας του κόσμου, η Ashley Johnson, και πάρα πολλές άλλες αθλήτριες και αθλητές. Οπότε αυτό σίγουρα μας γεμίζει χαρά. Και είναι μια διοργάνωση η οποία για ένα ακόμη καλοκαίρι έκανε πάρα πολλές στάσεις, πολλούς σταθμούς. Τώρα θα πάει και στον Βόλο, θα προσθέσετε δηλαδή έναν ακόμη σταθμό. Έτσι. Αυτό σημαίνει ότι γιγαντώνεται χρόνο με το χρόνο, καλοκαίρι με το καλοκαίρι. Γιγαντώνεται. Φέτος γίνανε αγώνες σε 5 χώρες. Του χρόνου, μάλλον θα προσθεθεί άλλη μία. Πρέπει να πηγαίνουμε σιγά-σιγά, γιατί η προσπάθεια είναι να έρχονται τα παιδιά στον αθλητισμό. Γενικά. Αυτό είναι η επιτυχία μας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είστε καλά. Καλή συνέχεια. Συνεχίζουν από δεξιά την επίθεσή τους οι DBA και η μπάλα στα δίχτυα. Ολοκληρώνεται και το δεύτερο σετ, το οποίο παίρνουν και πάλι οι DBA. Έχουν ένα προβάδισμα 2-0, πολύ καλό προβάδισμα, είναι πιο κοντά στην πρώτη θέση. Είναι κοντά μου η Σίλια Λογοθέτη, μέλος επίσης της Οργανωτικής Επιτροπής. Σίλια, καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Σε βρίσκουμε και σένα εδώ για άλλη μια χρονιά, εδώ στο Ακάνθους, στο τουρνουά Beachwater Polo. Πώς φαίνεται η φετινή διοργάνωση? Σίγουρα κάθε χρόνο και καλύτερα που λέμε. Η φετινή διοργάνωση είναι επαιτειακή, 10 χρόνια. Και έχει πάει πάρα πολύ καλά αυτές τις δύο μέρες και σήμερα ελπίζω ότι θα είναι το κάτι παραπάνω. Βλέπουμε μεγάλη προσέλευση από τον κόσμο. Νομίζω ότι θα δούμε για άλλη μια χρονιά και θεαματικά παιχνίδια, έτσι, παιχνίδια γεμάτα αγωνία. Νομίζω ότι αυτό περιμένουμε όλοι να δούμε από αυτή τη διοργάνωση, έτσι. Ναι, σίγουρα. Μπορεί να είναι παιχνίδια χωρίς κανονικές ομάδες και να είναι όπως θέλουν παιδιά, μικροί, μεγάλοι, όλοι ανάμεικτα. Αλλά οι τελευταίοι αγώνες είναι οι πιο ωραίοι. Περιμένουν όλοι με ανυπομονησία. Εσένα, τι είναι αυτό που σου αρέσει περισσότερο στο Beachwater Polo και γενικότερα σε αυτές τις διοργανώσεις? Ότι πολλά παιδιά από διάφορες ομάδες και πιο μεγάλοι ενώνονται και γίνονται ένα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστώ και εγώ. Πολύ κρίσιμη φάση. Εδώ με το πόδι πήγε να δώσει την πάσα και τα κατάφερε ο παίκτης των DBA. Κλέβουν όμως οι παίκτες του Προχοντρέκου. Εδώ σπατάλησαν μια επίθεση οι DBA, ενώ θα μπορούσαν να τελειώσουν την αναμέτρηση. Για να δούμε αν θα μπορέσει να πετύχει την ισοφάριση η Προχοντρέκου και τα καταφέρνει. Πολύ δύσκολο γκολ, πολύ όμορφο γκολ. 4-4. 4-4, ένα μεγάλο ντέρμπι στο τρίτο σετ. Και να τώρα που οι DBA βγαίνουν στην αντεπίθεση, μια πολύ μεγάλη ευκαιρία. Δεν τα καταφέρνει ο παίκτης του DBA. Θα έχει και άλλη προσπάθεια και εδώ καταφέρνει και σκοράρει. Και εδώ ολοκληρώνεται ο τελικός. Κοντά μου είναι η Ελένη Σωτηρέλη, ένα ακόμη μέλος της Οργανωτικής Επιτροπής του τουρνουά. Ελένη, καλησπέρα και σε σένα. Καλησπέρα. Δέκατη συνεχόμενη χρονιά, Beachwater Polo World League εδώ στο Ακάνθους. Πες μου τα συναισθήματά σου για μια ακόμη διοργάνωση εδώ. Είμαστε πολύ χαρούμενοι που διοργανώνουμε μια τέτοια μεγάλη διοργάνωση. Προσπαθούμε να βοηθήσουμε να έρθουν παιδιά, να έχουμε περισσότερες συμμετοχές και να μάθουν και το άθλημα. Και πηγαίνει πάρα πολύ καλά. Μεγάλη συμμετοχή για ακόμη μια χρονιά. Νομίζω ότι έχουμε να δούμε πολλά ωραία πράγματα ακόμη μέχρι και το τέλος της ημέρας. Τι πιστεύεις είναι αυτό που τραβάει τον κόσμο να έρχεται σε τέτοιες διοργανώσεις? Πιστεύω ότι πολλά παιδιά θέλουν να γνωρίσουν καλύτερα το άθλημα. Κάποια δεν το ξέρουν και καθόλου, θέλουν να μάθουν τι γίνεται, πώς παίζεται. Και πολλά παιδιά έρχονται και από ομάδες που είναι ήδη εδώ πέρα. Οπότε και αυτό τους σωθεί στο να έρθουν εδώ σε εμάς. Έχεις δοκιμάσει να παίξεις εσύ Beachwater Polo? Εννοείται. Έχω παίξει πάρα πολλές φορές. Πιο εύκολο ή πιο δύσκολο από την πισίνα? Εντάξει, οι κανονισμοί είναι πιο εύκολοι εδώ πέρα. Πιο χαλαρά. Ναι, πιο χαλαροί, γιατί παίζουμε χαλαρά παιχνίδια απλά για να είναι ωραία, να για διασκέδαση. Επειδή είναι στη θάλασσα, είναι πιο δύσκολο, πιστεύω. Είναι πιο κουραστικό. Θα θέλεις να στείλεις ένα μήνυμα στον κόσμο που δεν ήρθε φέτος και μπορεί να θέλει να έρθει του χρόνου, να πεις πόσο ωραία περνάει εδώ πέρα όλος ο κόσμος? Ναι, να έρθουν, να δοκιμάσουν, να παίξουν, γιατί αυτό γίνεται για διασκέδαση και θα περάσουν πολύ όμορφα, είμαι σίγουρη γι' αυτό. Σε ευχαριστούμε πολύ, Ελένη. Εγώ ευχαριστώ, να είστε καλά. Δεν άκουσα χειροκρότημα όμως, δυνατό. Ένα χειροκρότημα εδώ στα παιδιά, για την πρώτη θέση της. Τα καταφέρανε για δεύτερη φορά
μέσα σε λίγα χρόνια. Με πολλές προσθήκες. Δώστε το χέρι κάποιος. Δώστε το χέρι γιατί κάθεται. Έχω δίπλα μου τον κύριο Σωτήρη Καλογύρου, πρώην πολίστα, νυν τεχνικό διευθυντή της ομάδας υδατοσφαίρισης της Νίκης Βόλου, ο οποίος θα μας τα πει και ο ίδιος λεπτομερώς, θα αναλάβει τη διοργάνωση αμέσως μετά εδώ από το Ακάνθους στον Βόλο. Έτσι, γεια σας κύριε Καλογύρου. Καλησπέρα, χαίρομαι που είμαι μαζί σας και χαίρομαι που είστε και μαζί μας. Και μπορείτε να καλύψετε και να διαδώσετε όλη αυτή την υπέροχη διοργάνωση που έχει ξεκινήσει εδώ και 10 χρόνια να παίζει στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, με την πρωτοβουλία της International Beach Water Polo Association. Φέτος λοιπόν για πρώτη φορά προσθέσαμε ένα σταθμό επιπλέον σε αυτό το ταξίδι, το υπέροχο ταξίδι της Ομοσπονδίας. Ο σταθμός αυτός είναι ο Βόλος, οι Αλικές του Βόλου, με επιλογή και στήριξη από την περιφέρεια Θεσσαλίας, από την International Beach Water Polo Association και από το τμήμα υδατοσφαίρισης της Νίκης Βόλου, μια ομάδα η οποία κλείνει 100 χρόνια ιστορίας, το γεγονός αυτό έρχεται για πρώτη φορά στο Βόλο. Είμαστε πραγματικά ενθουσιασμένοι που θα το υποστηρίξουμε. Θέλουμε να έρθουν όλοι οι φίλοι μας από όλη την Ελλάδα να παίξουμε παρέα, να χαρούμε, γιατί αυτό πρεσβεύει αυτό το άθλημα, τη χαρά της υδατοσφαίρισης. Όλοι οι άνθρωποι αγαπάμε τη θάλασσα στην Ελλάδα. Όλοι οι άνθρωποι οφείλουμε να αγαπήσουμε και αυτό το άθλημα και να το στηρίξουμε κιόλας. Και αυτό πρεσβεύουμε. Θέλω να μου πείτε τις εντυπώσεις σας εδώ από την φετινή διοργάνωση στο Ακάνθους. Είναι ένας ακόμη σταθμός για αυτό το πολύ μεγάλο πλέον τουρνουά. Και τι να περιμένει ο κόσμος από τη διοργάνωση στο Βόλο. Όσοι είναι εδώ βλέπουν ότι κάθε χρόνο και κάθε εκδήλωση είναι και καλύτερη. Από ταξίδι σε ταξίδι αυτό το τουρνουά μεγαλώνει, ομορφαίνει, πλουτίζει με εμπειρίες, με παιδιά, με μεγάλους, με αγόρια, με κορίτσια κάθε ηλικίας που απολαμβάνουν αυτή τη διοργάνωση. Νομίζω ότι μόνο να προσφέρει έχει αυτή η διοργάνωση και στην Ελλάδα αλλά κυρίως και στο εξωτερικό. Ένα ταξίδι που ενώνει ανθρώπους που αγαπάνε το υγρό στοιχείο, που αγαπάνε το water polo. Πότε θα γίνει η διοργάνωση στο Βόλο? 13 του μηνός, ημέρα Παρασκευή Σεπτεμβρίου, στις Αλικές, 7 η ώρα το απόγευμα, ξεκινάμε με τον αγιασμό της διοργάνωσης που θα γίνει για πρώτη φορά. 13 θα έχουμε παιχνίδια το απόγευμα, 14 Σάββατο όλη μέρα παιχνίδια, 15 τελετή λήξης και αγώνες. Στις 14 το βράδυ θα έχουμε και ένα εορταστικό πάρτι για όσους θα είναι εκεί στο χώρο που θα εκδηλωθεί. Είναι πραγματικά μια υπέροχη πρόταση που γίνεται για πρώτη φορά και πιστεύουμε ότι θα την έχουμε κάθε χρόνο στην πόλη. Θα μετατρέψετε το διοργάνωση σε μια γιορτή του πόλο και αυτό είναι πολύ όμορφο. Έτσι. Μα το πόλο είναι γιορτή. Όποιος έχει παίξει πόλο ξέρει ότι όλοι οι αθλητές από όλες τις ομάδες είμαστε πρώτα απ' όλα φίλοι και αγαπάμε το άθλημα. Από εκεί και μετά, ναι, μέσα στο παιχνίδι θα φάμε τα μουστάκια μας. Μέσα στο παιχνίδι θα κερδίσει ο καλύτερος. Αλλά από εκεί και μετά είμαστε όλοι φίλοι, μια παρέα. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και εύχομαι καλή επιτυχία. Χαίρομαι και πάλι ευχαριστούμε που μας δείχνετε όλο αυτό που συμβαίνει. Να είστε καλά. Είναι μαζί μου δύο από τους παίκτες της πρωταθλήτριας ομάδας του φετινού τουρνουά, τον DBA and Friends, ο Κωνσταντίνος Μιλωνάκης και ο Φίλιππος Χαλιάσος. Να ξεκινήσουμε με τον αρχηγό, τον Κωνσταντίνο. Κωνσταντίνε, συγχαρητήρια. Πρώτη θέση για πρώτη φορά για την ομάδα σου. Πώς νιώθεις? Νιώθουμε πολύ ικανοποιημένοι. Ήμασταν φιναλίστες το 2017 και ήταν αποθυμένο μας να το πάρουμε. Τα καταφέραμε με τη βοήθεια του Φίλιππου, του Νίκου, του Αλβέρτη, του Αντρέα Ξιάρχου και του Πέτρου Αμπατζόγλου. Το ήρθαμε και το πήραμε, φεύγουμε. Χτίζεται σιγά σιγά δηλαδή μια παράδοση, μια ομάδα παραδοσιακή δηλαδή σε αυτό το τουρνουά και επιτυχημένη πλέον, έτσι. Έχουμε, ναι, μας αρέσει πολύ το beach polo που είναι η αρχή της σεζόν κάθε φορά. Ερχόμαστε εμείς συνήθως μόνο στο Ακάνθους, δεν έχουμε έρθει σε άλλα events, αλλά ποτέ δεν ξέρεις, μπορεί να πάμε και σε κάποιο άλλο τουρνουά σε άλλη πόλη. Θα δούμε. Τώρα με αυτή την πρώτη θέση, ο Πίχης μπαίνει πιο ψηλά του χρόνου. Θα πάρετε μέρος και θα έχετε στόχο την κορυφή πάλι. Τώρα μετά από αυτό πρέπει αναγκαστικά να πάμε του χρόνου τον Ιούλιο στην Κροατία. Φίλιππε, Νίκο, Αντρέα, οπωσδήποτε. Του χρόνου μάλλον πρέπει να κλείσουμε εισιτήρια για Κροατία γιατί πρέπει να υπερασπιστούμε αυτό το τίτλο. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Συγχαρητήρια και πάλι. Πάμε και στον Φίλιππο. Φίλιππε, συγχαρητήρια και σε σένα. Ευχαριστούμε πολύ. Θέλω να μου πεις πώς είδες όλη αυτή την πορεία της ομάδας σου φέτος αυτό το τουρνουά. Η ομάδα, όπως είπαμε, είχε συμμετάσχει και πρόπερση στο τουρνουά. Ήταν ένα αποθυμένο όλων των παιδιών να πάρουμε αυτό το κύπελο. Το αφιερώνουμε και στα παιδιά που δεν ήταν μαζί μας φέτος, το Δημήτρη, το Βίκτορα. Τον Λεωνίδα, τον Αρίστο που δεν ήταν μαζί μας τώρα, τον Χρήστο, τον Γιαννάκη. Είναι αφιερωμένος αυτός ο τίτλος σε όλα αυτά τα παιδιά
και είναι ο πρώτος από τους πολλούς τίτλους που θα ακολουθήσουν. Το είχα... Και ευχαριστούμε πολύ, συγγνώμη, και την οικογένεια Χαλιάσου που είναι υποστηρικτής μας και τις δύο φορές σε αυτά τα τουρνουά. Τέλεια. Το είχατε σαν στόχο πριν ξεκινήσετε να πάρετε την πρώτη θέση? Ο σκοπός ήταν αυτό, γι' αυτό συμμετείχαμε στο τουρνουά. Θέλαμε το κύπελο. Ποιος ήταν ο πιο δύσκολος αντίπαλος? Ο πιο δύσκολος αντίπαλος ήταν μάλλον οι Κροάτες, με τους οποίους δεν έπαιξα εγώ. Ήταν ένα σκληρό παιχνίδι και όλα τα άλλα παιχνίδια όμως είχαν δυσκολία. Ήταν ένα καλό τουρνουά. Παιδιά, συγχαρητήρια και πάλι. Να είστε γεροί, να δηλώσετε συμμετοχή και του χρόνου και πάντα επιτυχίες. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε πολύ. Και του χρόνου ραντεβού εδώ! Το 10ο τουρνουά Beachwater Polo World League εδώ στο Ακάνθους έχει μόλις ολοκληρωθεί, με την ομάδα των DBN Friends να είναι η μεγάλη νικήτρια. Όλοι εδώ δίνουν ραντεβού για του χρόνου σε μια διοργάνωση η οποία γιγαντώνεται καλοκαίρι με το καλοκαίρι και υπόσχεται πολύ θέαμα και φυσικά μεγάλη αγάπη για το πόλο. Από την παραλία του Ακάνθους για το nstv.gr, Ανδρέας Λεκάκης.